Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έγινε υποχρεωτική η ύπαρξη απεινιδωτής σε κάθε γήπεδο, προκειμένου αυτό να εξασφαλίζει την άδεια για την διεξαγωγή των ποδοσφαιρικών αγώνων. Η απόφαση αυτή πάρθηκε ύστερα από το χαμό του 20χρονου ποδοσφαιριστή Ηλία Μπρέλα σε αγώνα στο Μουζάκι Καρδίτσας, ο οποίος προήλθε από ισχυμία μυοκαρδίου σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Η απόφαση αυτή θα σταλεί με επιστολή στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος με σκοπό την ενημέρωση όλων των Δήμων έτσι ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες. Στην απόφαση αυτή της ΕΠΟ, ο Δήμος της Αλεξανδρούπολης δηλώνει πανέτοιμος, καθώς εδώ και πολύ καιρό τα δημοτικά γήπεδα είναι ήδη εξοπλισμένα με απεινιδωτές. Εμείς ως Δήμος Αλεξανδρούπολης έχουμε φροντίσει ήδη να προμηθευτούμε απεινιδωτές, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να τους παραχωρήσουμε στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου, προκειμένου εκεί που διεξάγονται οι αγώνες να υπάρχει η άμεση βοήθεια, εφόσον και αν χρειαστεί, με την χρήση ενός απεινιδωτή. Όπως γνωρίζετε από ρεπορτάζ που έχετε κάνει ως τώρα, ήδη έχουμε χορηγήσει και είμαστε στο στάδιο να συνεχίζουμε να χορηγούμε τους απεινιδωτές στις αθλητικές εγκαταστάσεις, και εφόσον η ΕΠΟ, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ορίζει ότι πλέον όλοι οι αγώνες θα πρέπει να υπάρχει απεινιδωτής, εμείς ως Δήμος Αλεξανδρούπολης έχουμε τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε αυτήν την οδηγία και σε όλα μας τα γήπεδα να υπάρχει πρόβλεψη του απεινιδωτή και να μην υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα όσον αφορά την τέλεση των αγώνων. Εμείς ως Δήμος Αλεξανδρούπολης έχουμε τη δυνατότητα και θα το κάνουμε. Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Θεόδωρος Βουρδόλης υποστηρίζει ότι η απόφαση της ΕΠΟ είναι στην σωστή κατεύθυνση, καθώς το τελευταίο διάστημα καταγράφονται πολλά περιστατικά που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν υπήρχαν σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις απεινιδωτές. Νομίζω ότι με τα γεγονότα του τελευταία χρόνια, όπως έχουν γίνει, που υπάρχουν δυστυχώς πολλά θέματα με αθλητές οι οποίοι χρειάζονται εκείνη την ώρα βοήθεια και υποστήριξη από ένα τέτοιο μηχάνημα, εξειδικευμένο μηχάνημα, νομίζω ότι είναι στην σωστή κατεύθυνση ώστε όλα τα γήπεδα να διαθέτουν έναν απεινιδωτή. Εύχομαι να μην χρειαστεί ποτέ να βγει από το κουτί του, αλλά στην περίπτωση που χρειαστεί να υπάρχει δυνατότητα να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες μέσω αυτού του μηχανήματος.